ο κύριος Χατζημάρκος δεν πρέπει να μιλάει για πόρταλ. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, θα αναφερθώ μόνο στο δικό μου πόρταλ. Τι πόρταλ, εμένα δεν αρέσει. Δηλαδή αυτό, ναι, το πόρταλ. Λοιπόν, αυτό το πόρταλ δεν στήξε με μισό εκατομμύριο. Ο κύριος Χατζημάρκος έχει μείνει στα δικά του νούμερα σε επιμελητήριο, που κάποια στιγμή κάποτε είχαν κάνει ένα πόρταλ κάπου 400 και χιλιάδες ευρώ το 2007-2008, το οποίο δεν ξέρω και πού βρίσκεται αυτό το πόρταλ. Λοιπόν, εμάς αυτό είναι μέσα από το ΕΣΠΑ. Είστε σίγουροι το έχει κάνει. Ναι. Για συνεχίστε. Έχω ακούσει ότι αυτό. Ναι, είμαι σίγουρη γιατί είχε παρουσιαστεί κιόλας και νομίζω ότι έκανε 400 και χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, το δικό μας πόρταλ που αφορά, ναι, στο σύνολο των 48 κατοικημένων νησιών της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Το οποίο είναι και χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα, τον κύριο Κλεάνθη Λοΐζο, ο οποίος, ναι, είπε ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ. Είπε πολυτελές, αλλά δεν είναι πολυτελές. Είναι το καλύτερο διαδραστικό εργαλείο που έχει υπάρξει σε επίπεδο τουρισμού. Έχουμε πάρει και τα εύσημα από τότε που το παρουσιάσαμε. Κόστησε 190.000 ευρώ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ούτε διαγωνισμός έγινε, ούτε το δώσαμε σε κάποια εταιρεία. Το πήρε το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο έχει και την επιστημονική εποπτεία και επιμέλεια. Ναι. Το βγάλαμε πριν 2 εβδομάδες, άρα κακός ο κύριος Χατζημάρκος. Λοιπόν, αυτό το πόρταλ καταρχήν είναι ενημερωτικό. Ο άλλος μπαίνει μέσα και βρίσκει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει για τα νησιά μας, ναι, και για τα 48. Ακόμα και νησιά που δεν έχουν site μπορούν να καλυφθούν από αυτό. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι μπορούν να βρούνε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν για εκδηλώσεις, για ξενοδοχεία, για εστιατόρια κτλ. Γιατί θα κάνουμε link με όλα τα, με όλα τα site των φορέων του τουρισμού. Από αυτό το πόρταλ. Καταρχήν, όλα... όταν είναι. Ένα λεπτό. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο καθένας σκέπτης μπορεί να φτιάξει το δικό του πακέτο διακοπών. Υπάρχει ένας μηχανισμός και μάλιστα είναι φιλικά προς τον χρήστη αυτό το εργαλείο, όπου μπορεί να φτιάξει το πακέτο του και να προγραμματίσει τις διακοπές του και να κάνει και το island hopping μέχρι τον Ιούνιο, για να προλάβω τις όποιες Κασάνδρες. Θα είναι ολοκληρωμένο το κομμάτι του island hopping. Το είχαμε μπει και στην συνέντευξη που δώσαμε ότι όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Το μόνο κομμάτι που μένει είναι το island hopping. Τώρα έχουμε μόνο τα δρομολόγια, αλλά σε λίγο καιρό θα έχουμε και τους συνδυασμούς των δρομολογίων. Έχουμε συνεργαστεί με μια πλατφόρμα διαδικτυακή ενός φορέα που ασχολείται με όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, προκειμένου ο επισκέπτης μας να μπορεί να μπαίνει μέσα και να βλέπει πώς διασυνδέονται τα νησιά. Γι' αυτό και φωνάζουμε στο ΣΑΣ, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, πέρα από το ότι φωνάζουμε για περισσότερα καράβια, γιατί βεβαίως και τα νησιά μας πρέπει να έχουν, μιλάμε όμως και για έγκαιρο προγραμματισμό, γιατί για να μπορεί το πόρταλ μας να είναι πραγματικά αξιόπιστο, απαιτείται ένας έγκαιρος προγραμματισμός από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, προκειμένου να μπαίνουν στο πόρταλ και να μπορεί ο ξένος να βλέπει τα δρομολόγια που υπάρχουν την θερινή περίοδο για να κάνει το δικό του island hopping. Λοιπόν, το αυτό το κομμάτι, το πόρταλ, ναι, καταρχήν είναι για λογική κόστος ωφέλους, πιστέψτε με. Εγώ, ναι, θα συμφωνήσω σε ένα κομμάτι του κ. Χατζημάρκου, ότι χρειάζονται κάποια χρήματα στο Google Plus, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να ανέβεις, θα γνωρίσετε κι εσείς, για να ανέβεις στην αναγνωρισιμότητα θα πρέπει να χρηματοδοτήσεις αυτούς τους μηχανισμούς ουσιαστικά. Εδώ απαιτούνται κάποια χρήματα που η περιφέρεια, επειδή ακριβώς λειτουργεί με όρους διαφάνειας και πληρώνει εκ των υστέρων, εδώ έχουμε ένα θεματάκι διαδικαστικό. Βέβαια, γιατί Google είναι προκαταβολή. Και αν θέλετε, θα σας πω μετά στις προτάσεις μου, επειδή, ναι, και αυτό το έχουμε προβλέψει, τίποτα δεν έχουμε αφήσει στον, ναι, αέρα. Λοιπόν, αλλά ούτε έχουμε δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ, όπως λέει ο κύριος Χατζημάρκος. Φέτος δαπανίσαμε με όλα αυτά που σας ανέφερα 1.400.000 ευρώ για τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γιατί για μας αυτά είναι αλληλένδετα και φέτος άλλωστε ξέρετε ότι είναι για μας έτος πολιτισμού. Και ξαναλέω ότι από αυτά το 79% είναι πόροι του ΕΣΠΑ. Με πλήρη διαφάνεια, όλα αναρτημένα στο διάβια, με αποφάσεις Επιτροπής Τουρισμού, στις οποίες μετέχει και ο κύριος Κόκκινος, επαναλαμβάνω, και ο κύριος Παλάς και ο κύριος Μπιζάς από την παράταξη του κυρίου, την νυν παράταξη του κυρίου Κόκκινου.